Δεσπότης θέτων όλων υπερουσιαιόντος την εδιάψιον ευλόγησον περίοδον σώζον το ελέησου το αφήλο ηκτήμων πάντες τους λατρεύοντας συ το μόνο δεσπότη και εικόνας πολυτρωτά εφόρο πάση το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου Θεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι Θεόμεθα υπεκπαιδευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι Θεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Κύριε ελέησον, και πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Έτσι Θεόμεθα υπέρ του ευσεβούς του μονέθμους πάσης αρχής και εκτουσίας εν αυτό που κατά ξηρά θάλασσα και αέρα πυροκρίσου στρατού. Το λιμωτικό αυτό κατάστημα, σε θέλω να σε ευχηθώ από την καρδιά μου, αυτός ο χρόνος να είναι καρποφόρος, να είναι μεστός, με έργα αγάπης, έργα πρόνοιας, έργα ευφυΐας και να σας φέρει ο Θεός υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας και να είναι δημιουργικός, πιο δημιουργικός από τον παρελθόντα χρόνο και πιο καλός και πραγματικά να φέρει καλύτερες ελπίδες και καλύτερες ειδήσεις για την πατρίδα μας. Έτσι λοιπόν να ζήσετε, να είστε καλά, να έχετε υγεία, να χαίρεστε τις οικογένειές σας και ευλογημένη χρονιά και δημιουργική. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω που τιμάτε με την παρουσία σας τη σημερινή εκδήλωση της Σκοπής της Βασιλόπιτας με την έναρξη του νέου έτους και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τις πατρικές αρχές. Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι, μετά τις αρχές του Σεβασμιωτάτου, θέλω και εγώ ειλικρινά να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Το 2013 να είναι μια καλύτερη χρονιά. Να είναι μια χρονιά ανάτασης και ανάκαμψης και της οικονομίας και της κοινωνίας. Να είναι πράγματι μια χρονιά ανάτασης για το Δήμο μας. Όλοι ξέρετε και όλοι βιώνουμε και όλοι βλέπουμε το μεγάλο αδιέξοδο που βρίσκεται η χώρα μας και ο Δήμος μας. Όμως, στο χέρι μας είναι να ξεπεράσουμε τα δύσκολα. Και όταν λέω τα δύσκολα, όλοι σας καταλαβαίνετε, μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όλοι μαζί. Αρκεί όμως να κάνουμε το αυτονόητο. Και το αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας με τη δουλειά μας και το έργο μας. Θα πρέπει να γίνουμε πιο παραγωγικοί, πιο συνεργάσιμοι και πιο ανταγωνιστικοί. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος σκέφτεται να κάνει αισθητή την παρουσία του με την άρνηση. Η άρνηση σημαίνει αντίδραση και η αντίδραση οδηγεί στα διέξοδο που ζούμε και βιώνουμε όλοι μας σήμερα.
θέλω μια μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους σας για το 2013. Γιατί το 2013 είναι και η χρονιά που ανατέλει ο δεύτερος αιώνας ελεύθερης πρέβεζας. Πριν λίγους μήνες γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση. Λοιπόν, έχουμε υποχρέωση και στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας να σταθούμε άξιοι στις περιστάσεις. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με την πολύ σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά μας. Σας εύχομαι καλή χρονιά, καλή οικογενειακή και προσωπική να περάσετε καλά με τις οικογένειές σας και τα παιδιά σας, αλλά θα πρέπει όμως να μην ξεχνάσουμε τα παιδιά μας που σου οφείλουμε ένα καλύτερο αύριο. Να είστε καλά και καλή χρονιά.